Μετά από μια 25ετή διαδρομή στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, ο Αντώνης Κέλλης παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη τις ξεχωριστές εικαστικές δημιουργίες του στη Miró Gallery. Εκτίθεται η πρώτη και η ένατη ενότητα. Έργα δηλαδή του 1989 και έργα του 2019. Δηλαδή τελειώνει αυτή η ενότητα του 19. Πιστεύω πως είναι σημαντικό να παρουσιάζουμε καταρχήν τους παλιούς μας φοιτητές, οι οποίοι έχουν ένα έργο σημαντικό. Ο Κέλλης ήταν για μένα ένα από τα ταλέντα της σχολής μου. Λοιπόν, είμαι πανευτυχής που μπορέσα να το οργανώσω εδώ στη Θεσσαλονίκη μια έκθεση. Δεν είχε ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε κάνει ομαδικές στη Νεάπολη, αλλού στη Γαλλία, εδώ ποτέ. Όλη του η εικαστική πορεία είναι 12 ενότητες αυτή τη στιγμή. Ασχολείται με τον εθροβάτη. Εθροβάτης είναι ο περιπλανόμενος. Σήμερα στην Γκαλερί εκθέτουμε τρεις από τις ενότητές του, μέρος από τις ενότητες, την πρώτη, την τρίτη και την ένατη ενότητα. Ασχολείται με τον άνθρωπο ο οποίος έχασε το σπίτι του, τον άνθρωπο ο οποίος εκδιώχτηκε και όλη του τη ζωή ψάχνει να βρει το σπιτικό του.